του Λασιθίου. Είχαμε τέσσερα. Στη Νεάπολη μετατρέπεται σε κέντρο αποθεραπείας ασθενών. Στη Σιτία υπολειτουργεί. Στην Ιερά Πέτρα έχουμε δει τους αγώνες που κάνουν στην Ιερά Πέτρα οι κάτοικοι και εκεί υπολειτουργεί. Στον Άγιο Νικόλαο υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τους εργαζόμενους που λένε και εκεί υπολειτουργεί. Δηλαδή, βασικά στο Λασίδι δεν έχουμε ούτε ένα νοσοκομείο για να μπορούμε να, έχουμε τις βασικές, να, μπορούμε να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες υγείας. Ποια είναι η θέση της Λαϊκής Σπύρος πάνω σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς δεν είναι φαινόμενο του Λασιθίου αυτό. Και, είναι, και καλά κάνετε και λέτε ότι αναφέρεστε και στα τέσσερα νοσοκομεία, ότι όλα έχουν ελλείψεις. Γιατί έγινε μια προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα να εναντιωθεί μια πόλη στην άλλη, οι εργαζόμενοι της μιας πόλης ενάντια στην άλλη, ότι τάχα ας πούμε στην άλλη καλύπτεται ή ότι μπορούν να, ότι έχουν καλύτερες παροχές κτλ. Καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν έχει. Η πραγματικότητα πραγματικά είναι αδίσταχτη για αυτούς που φταίνε. Και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή, ότι η επίθεση στην υγεία είναι στρατηγική επιλογή του κεντρικού κράτους, είναι στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι επίθεση βέβαια η οποία στοχεύει στην ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και σε αυτό τον κλάδο, να βάλουν χέρι ακόμα πιο πολύ, να πατήσουν πιο πολύ το πόδι τους εκεί μέσα, γιατί είναι βέβαια σίγουρο το παραδάκι που θα έχουν. Αυτός είναι ο λόγος, είναι η αιτία. Οπότε η άποψή μας είναι ότι πρέπει να παλέψει την αιτία. Όλα τα σφυριά δηλαδή και του λαού της περιοχής, βέβαια με σε συμμαχία όλοι μαζί και με τους εργαζόμενους της υπόλοιπης Κρήτης, της υπόλοιπης χώρας, πρέπει να βαράνε όλα τα σφυριά ακριβώς στην αιτία του προβλήματος. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν λέμε ότι αν θέλει ο λαός να δει χαΐρι, καταρχάς πρέπει να τιμωρήσει αυτούς που φταίνε. Πρέπει να τους τιμωρήσει επίσης για την προσπάθεια που κάνανε να, είτε να ωραιοποιήσουν καταστάσεις, είτε να ενσωματώσουν το ίδιο το κίνημα που υπήρξε σε όλο το Λασίθι και όχι μόνο στην Ιερά Πέτρα που πράγματι ήταν μεγαλειώδες, αλλά σε όλο το Λασίθι. Προσπάθησαν λοιπόν κάποιες δυνάμεις να το ενσωματώσουν, να τον βάλουν σε ένα δρόμο αδιέξοδο κατά τη δική μας άποψη, ακριβώς για να αποκρύψουν ποιες είναι οι αιτίες, ποια είναι η στόχευση αυτής της πολιτικής. Πρέπει να τιμωρηθούν λοιπόν γνήσια, κατά τη δική μας άποψη, τιμωρία αυτών των δυνάμεων μπορεί να εκφραστεί μέσα από την ψήφο του ΚΚΕ παντού, επομένως και της Λαϊκής Σπύρωσης και στους τρεις μεγάλους δήμους του Λασιθίου και στην περιφέρεια. Και βεβαίως αυτό να είναι η αφορμή για ακόμα πιο δυναμικούς, ακόμα πιο μαζικούς αγώνες την επόμενη μέρα που θα στοχεύουν στην αιτία αυτής της πολιτικής και πιστέψτε με, ένας τέτοιος αγώνας με μια τέτοια κατεύθυνση είναι αυτός που και φρένο μπορεί να βάλει και σήμερα να καλύψουμε ανάγκες. Αλλά σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε αν αποδεχτούμε αυτό το ρεαλισμό, αυτή την κατάσταση. Ο ρεαλισμός έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ή τέλος πάντων να επικαλούμαστε το ρεαλισμό ότι είναι μονόδρομος, στην ουσία είναι ενσωμάτωση και συντηρητικοποίηση και είναι βέβαια βαρβαρότητα για τον ίδιο το λαό. Συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, εδώ για τη Σιτία. Είμαστε ένα μέσο από τη Σιτία. Βεβαίως. Το νοσοκομείο υπολειτουργεί. Δεν έχει καρδιολόγο, δεν έχει χειρούργο. 15 και... γιατρούς δεν έχει. Ναι, δακτυλολόγο. Ποια είναι η Έχω ακούσει, ας πούμε, από νοσηλευτές ότι πηγαίνουν στο σπίτι και είναι εξαθλειωμένοι από την πολλή δουλειά. Γιατί είναι πολύ λίγοι. Δηλαδή, ας πούμε, η παθολογία μπορεί να έχει 4-5 εργαζόμενους που χρειάζεται 10 άτομα για να λειτουργήσει. Ποια είναι η θέση εκεί πέρα, ας πούμε, τι θα κάνετε εσείς αν αύριο μεθαύριο είστε αντιπεριφερειάρχες στο Λασίθι και ο κύριος Οφανός περιφερειάρχης Κρήτης? Θα δημιουργήσουμε δεδομένα μαζί με το λαό, ώστε να μην μπορούν να κάνουν αλλιώς. Δεν θεωρούμε ότι είναι έτοιμα σοσιαλιστικό και κομμουνιστικό να διεκδικείς δημόσια δωρεάν υγεία για όλους χωρίς όσους προϋποθέσεις. Σήμερα μπορεί να γίνει αυτό. Επομένως θα απαιτήσουμε, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, όποιος λέει ότι θα το κάνει αλλιώς δεν γίνεται. Θα απαιτήσουμε μαζί με το λαό οργανωμένο να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Μπορεί να γίνει αυτό ή τέλος πάντων ακόμα και αν το καταφέρεις θα είναι τελειωτικό, θα είναι μόνιμη λύση? Δεν θα είναι μόνιμη λύση. Εμείς το παραδεχόμαστε, δεν λέμε ψέματα στο λαό, θέλουμε να πούμε την αλήθεια ότι όσο το έχουν γυαλίζει το μάτι τους βλέποντας το σαν φιλέτο, ακόμα και την υγεία, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι κλινικάρχες, οι φαρμακοβιομηχανίες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, όσο βλέπουν φιλέτο αυτόν τον τομέα, οποιαδήποτε νίκη ή απόσπαση μπορείς να έχεις σήμερα, σε περιμένουν στο γωνιά να σου το πάρουν πίσω.
σε όλες τις κατακτήσεις των εργαζομένων. Επομένως, ναι, θα είμαστε μπροστά, θα δημιουργήσουμε δεδομένα, να σας το θέσω κι αλλιώς, ενίσχυσης της αντιπολίτευσης του ίδιου του λαού απέναντι σε αυτή την κεντρική πολιτική. Γιατί δεν είχαμε τέτοιο πράγμα. Όπως σας είπα, είναι πολύ σημαντικό να έχει σύμμαχο ο ίδιος ο λαός και της περιοχής και της Ιτίας μέσα σε αυτά τα δημοτικά συμβούλια και περιφερειακά, να έχει σύμμαχο, όχι αντίπαλο. Όπως σας είπα και πριν, οι δυνάμεις αυτές που ήταν και στο Δήμο Ιτίας και, και στην περιφέρεια, γιατί μιλάμε τώρα μόνο για το Δήμο Ιτίας, κάνανε προσπάθεια ενσωμάτωσης του κινήματος. Κάνανε προσπάθεια συντηρητικοποίησής του. Κάνανε προσπάθεια να ισχύσει αυτό που σας είπα πριν, ο κοινωνικός αυτοματισμός. Τέτοια δουλειά κάνανε. Δηλαδή, κατά τη δική μας άποψη, για να το πω με λίγα λόγια, παίξανε το ρόλο της Πέμπτης Φάλαγγας μέσα στο λαϊκό κίνημα. Την Πέμπτη Φάλαγγα συγκεκριμένα των μεγάλων ομήλων. Άθελά τους, δεν ξέρω, ανεξαρτήτως προθέσεων, πάντως αυτή τη δουλειά κάνανε. Επομένως, γι' αυτό το λόγο πρέπει να καταδικαστούν. Όποιος τάζει λαγούς με πεταχύλια κτλ., αυτά πρέπει να τα ξεχάσουμε. Με την έννοια, ψηφίστε μας και καθίστε στον καναπέ και περιμένετε να λυθούν. Δεν πρόκειται να λυθούν. Αν δεν παλέψει ο λαός να δημιουργήσει τέτοιου είδους συνθήκες, πώς να το πω, κόλασης για αυτούς που έχουν την εξουσία, δεν υπάρχει καμία μια περίπτωση να είσαι σήμερα να κερδίσεις. Επομένως, αυτό θα κάνουμε εμείς. Θα ενισχύσουμε και το λαϊκό κίνημα από αυτή τη σκοπιά, από αυτή την πλευρά μάλλον, από αυτή τη θέση. Μάλιστα. Και η Σιτία και η Ιεράπετρα, λιγότερο ο Άγιος Νικόλαος, αλλά τουλάχιστον η Σιτία και η Ιεράπετρα και απάνω το Ροπέδιο στον Τερμιάδο έχουν ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει οδικό δίκτυο σύγχρονο που μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Εγώ τουλάχιστον είναι αυτό που λέει η παροιμία, ήμουν μικρός και γέρασα, περιμένοντας να δω το δρόμο να έρχεται από το Ηράκλειο στη Σιτία ή ο Γεραπετρίτης από το Ηράκλειο στη Γεράπετρα ή αυτός ο κάτοικος του Τζερμιάδου να πάει στο Τζερμιάδο. Εδώ έξω από τη Σύκτη έχουμε, ας πούμε, το γιοφύρι της Άρτας, μια γέφυρα η οποία όποιος περάσει, ας πούμε, και τη δει, να πούμε, είναι ένα ακροτηριασμένο κάτι. Ναι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ποια είναι η θέση της Βαϊκής Σπύρωσης για τους δρόμους, εάν αύριο είναι περιφερειάρχης ο κύριος Ορφανός, θα λυθεί αυτό το θέμα στο Λασίθι? Ακούστε, αν με ρωτήσω και τους 7, θα σου πούνε, ναι, λέει, θα το λύσουμε. Λέει, είναι στο σχέδιό μας, στο πρόγραμμά μας, τα λοιπά. Να πω και εγώ ότι το έχουμε στο πρόγραμμα, το έχουμε και εμείς στο πρόγραμμά μας. Και εδώ έγινε ο δρόμος. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Ο δρόμος για ποιο λόγο δεν έχει γίνει? Για να τα λέμε όλα. Γιατί είναι και αυτό ένα φιλετάκι ακόμα που σου λέει ότι για να τον κάνω, τα μονοπόλια εργολάβη, οι μεγάλοι όμιλοι, σου λέει: εγώ για να το κάνω αυτό το πράγμα, πρέπει να μπουν διόδια, πρέπει να λειτουργήσει με τέτοια κριτήρια αυτός ο δρόμος. Αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει δρόμος. Ακόμα και όταν κάνουν δρόμο, για να τα λέμε όλα, κάνουν δρόμο με κάτι μελέτες της δεκαετίας του 60. Για να είναι παλιός την ώρα που συμβαίνει. Είναι παλιός από τις μελέτες. Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί σαν όριμο φρούτο μετά θα πει και ο λαός: ας γίνει και ας πληρώσω και τα διόδια. Γιατί αυτή είναι η λογική τους. Είναι πραγματικά πολιτικό, υπηρετικό, προσωπικό αυτόν που λέμε εμείς εργολάβοι, βιομηχανοί, βομπλή. Αυτό κάνουν. Εγώ θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε οικοδόμους ανέργους. Έχουμε οικοδόμους ανέργους. Έχουμε μηχανικούς ανέργους που χτυπάνε μύγες. Έχουμε μηχανικούς ανέργους. Έχουμε εργοδηγούς. Έχουμε. Έχουμε μάντρες γεμάτες μηλικά, οικοδομικά υλικά. Τα έχουμε όλα αυτά. Γιατί δεν γίνεται ο δρόμος? Γιατί ο καπιταλισμός δεν μπορεί να φτιάξει με τέτοιο κριτήριο δρόμους αυτό το σύστημα. Το λέω έτσι ομά. Αυτό το σύστημα φτιάξει δρόμο αν έχει μόνο κέρδος. Δεν σκέφτεται τις λαϊκές ανάγκες. Δεν είναι κριτήριο ανάπτυξής του οι λαϊκές ανάγκες και δεν θα μπορούσε να είναι. Επομένως λοιπόν, επομένως είναι ένα συμπέρασμα αυτό που πρέπει να το κρατήσει ο λαός στην πάλη του για να γίνει δρόμο σήμερα, όχι στο σοσιαλισμό. Πρέπει να το έχει όμως αυτό στο μυαλό του. Εμείς εννοείται πως θα παλέψουμε να γίνουν και οι δρόμοι και τα έργα, αλλά δεν έχουμε αυταπάτες ότι θα γίνει. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο δρόμος στο βόρειο οδικό άξονα κοστίζει 2 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από το ΕΣΠΑ την επόμενη προγραμματική περίοδο, μιλάμε για μια εξαετία δηλαδή, θα είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Καταρχάς να απολογηθούν όλοι αυτοί που λένε ότι θα φτιάξουμε δρόμους, θα φτιάξουμε γεωφύρια κτλ. Δεν έχουμε αυταπάτες λοιπόν. Λέμε στον κόσμο ότι ναι, πρέπει να διεκδικήσει, να πετύσει, αλλά μπαίνει ένα δίλημα μετά. Σε ποιον θα παλέψω, ενάντια σε ποιον? Μήπως πρέπει τελικά να πετήσω, σταματήστε να δίνετε 180 δισεκατομμύρια ευρώ για τράπεζες και δώστε για έργα που έχει ανάγκη ο λαός? Τελικά αυτό πρέπει να παλέψει ο κόσμος. Σε αυτό λοιπόν
αν είμαστε περιφερειακή αρχή ή τέλος πάντων έχουμε ισχυρή δύναμη στα περιφερειακά συμβούλια και στα δημοτικά, γι' αυτό το πράγμα θα παλέψουμε. Να οργανώνουμε το λαό, να βάζει εμπόδια και να σου το πω και να φοβούνται κιόλας. Γιατί άμα φοβούνται δεν μπορούν να φτιάξουν και τίποτα. Αλλά αν δεν φοβούνται δεν θα κάνουν απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Στην περιοχή μας προγραμματίζονται να γίνουν επενδύσεις οι λεγόμενες ΒΑΠΕ. Είναι βαριά βιομηχανία ενέργειας. Η λαϊκή σπίδωση, ποια είναι η θέση της, ΒΑΠΕ ή αθερινόλακος? Διλήμματα τώρα που είναι σκύλια και χάρη, δεν σώνει και καλά, ας πούμε. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Το βάζει και ο κόσμος πολλές φορές. Είναι ενέργεια, ας πούμε, στη ρεύμα. Ναι, αλλά όπως ήσασταν, νιώσει και γεράσατε, πώς το λένε, το λασίτι έχει και του περισσεύει και ενέργεια. Το θέμα είναι ποιος την εκμεταλλεύεται, ποιος κερδίζει και ποιος κερδοφορεί από αυτή την ιστορία και ποιος την το βάζει στο χέρι να μπει ακόμα πιο πολύ. Αυτοί που είναι όμιλοι των ΒΑΠΕ, στην ουσία αυτό κάνουν. Θέλουν να παίξουν ακόμα πιο πολύ στο παιχνίδι της ενέργειας, να πατήσουν πόδι. Μην νομίζετε, πάνω κάτω είναι οι ίδιοι που είναι στην ΔΕΗ που θέλουν να βάλουν χέρι και θέλουν το 49% και τώρα το 50% και το 60%. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι στρατηγικοί επενδυτές. Οι ίδιοι είναι. Όπως όλα, γιατί ειδικά και η ενέργεια, εμείς θέλουμε να τα αντιμετωπίζουμε και τα αντιμετωπίζουμε ως αγαθά, ως κοινωνικά αγαθά που θα πρέπει να ανήκουν, να είναι δωρεάν, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Το λέω αυτό γιατί δεν επιτρέψουν 21ο αιώνα να υπάρχουν σπίτια που δεν έχουν ρεύμα. Να υπάρχουν σπίτια που δεν έχουν ρεύμα είτε θέρμανση να ζεσταθούν. Δεν το δεχόμαστε αυτό. Πίσω από αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Επομένως, λέμε ότι ξεκινώντας από αυτήν την αφετηρία, ότι για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα έργα, ποιος κερδίζει, ποιος θα ωφεληθεί και έχει εμπειρία, για να τα λέμε κιόλα. Ειδικά στο Λασίθ και ειδικά στη Σιτία, πώς ωφελήθηκε ο σιτιακός λαός συγκεκριμένα από τα όποια αιωλικά έχουν γίνει ή όποιες άλλες μονάδες ενέργειας, συγκεκριμένα και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ωφελήθηκαν μήπως μειώθηκε το ρεύμα τους, ήταν καλύτερης ποιότητας αυτό το ρεύμα? Δεν ήταν. Ήταν αναγκαίο να γίνει και το εργοστάσιο για να μπορεί να λειτουργούν αυτά. Ούτε φθηνότερο ρεύμα λοιπόν. Απέναντίας ακριβότερο. 400% άξιο τέλος ΑΠΕ. Και σου λένε βάλτε κι άλλα. Ποιος πληρώνει αυτή τη λεγόμενη εγγυημένη τιμή? Πάλι ο ελληνικός λαός. Πάλι για να φουσκώνει τσέπες και να είναι ευχαριστημένοι μέτοχοι. Επομένως, είμαστε κατά, αλλά ξεκινώντας από την αφετηρία αυτή, ποιος ωφελείται? Δεν είμαστε κατά γενικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά είναι προς ποιανού το συμφέρον θα είναι, ποιος θα την έχει στα χέρια του, με ποιο κριτήριο θα γίνονται η ανάπτυξη και τέτοιων μονάδων, ακόμα και εργοστασίων ή ακόμα και πλατφόρμας, οτιδήποτε. Πάλι όμως έχει σημασία ποιος το κάνει, για ποιο σκοπό. Σε αυτό δεν τοποθετείται κανένας. Και από τις άλλες παρατάξεις. Και το κάνω ακριβώς γιατί σας λέω, εμείς δεν απευθυνόμαστε σε όλους. Δεν απευθυνόμαστε σε αυτούς. Ούτε στους μεγάλους επιχειρηματικούς όμιλους, στους τραπεζίτες, στους ευημερικούς. Δεν απευθυνόμαστε σε αυτούς, ούτε στους μεγάλους ξενοδόχους. Δεν είναι στόχος, ας πούμε, για ψήφου. Πώς να σας το πω αλλιώς. Απευθυνόμαστε ακριβώς σε αυτούς που και βιώνουν αυτή την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί και αυτούς που θέλουν να την αλλάξουν κιόλας, στον ίδιο το λαό. Διαφωνούμε λοιπόν και βέβαια και για το περιβάλλον. Και εδώ είναι χαρακτηριστικό να γίνει κριτήριο ψήφου του Σιτιακού, μια και μιλάμε για ΑΠΕ, αλλά να μιλήσουμε για τον τουρισμό, γιατί ξέρετε, βάζω και αυτό το δίλημα, όπως βάλατε κι εσείς, για το τοπλού π.χ. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει κριτήριο ψήφου η στάση των εκλεγμένων της λαϊκής συσπήρωσης, που στάθηκαν 20 φορές καλύτερα από τους 6 που είναι λασιθιώτες μάλιστα κιόλας, από των άλλων παρατάξεων. Στάθηκαν λοιπόν αυτοί που δεν ήταν από το Λασίθι, οι δικοί μας, οι εκλεγμένοι της λαϊκής συσπήρωσης, πιο καλά. Ήταν η μοναδική φωνή που καταψήφισε αυτό το έκτρωμα που παραδίδει 26.000 στρέμματα βορρά σε έναν επενδυτή, ο οποίος θα κάνει τα πάντα εκεί. Και από αυτό το βήμα θέλω να ενημερώσω το εξής, και ειδικά νεολαία που ασχολείται και με το ίντερνετ και είναι μέσω του δικό σας ή του διαδικτύου. Στη συμπροηγημένη περίπτωση πρόκειται για αυτό που λένε οργανωμένο υποδοχεία τουριστικών δραστηριοτήτων, στον οποίο αυτό φορέα, ο οποίος είναι και πρόσφατα στους νόμους κατοχυρώθηκε αυτό το πράγμα, είναι το προηγούμενο καλοκαίρι και θα είναι η πρώτη του εφαρμογή στην Κρήτη αυτό το πράγμα, στη Μονή του Οπλού. Αυτός ο οργανισμός τουριστικής υποδοχείας, ξέρετε, θα κανονίζει τα πάντα στην περιοχή. Ούτε ο Δήμαρχος δεν θα μπορεί να κάνει εκεί, ούτε το κράτος. Αυτός ο φορέας θα κανονίζει τη χρήση γης, την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών εκεί, ακόμα το ποιος θα πατάει το πόδι του, ένα πιθανό εισιτήριο που μπορεί να μπει, είτε για τα πολιτιστικά της περιοχής, είτε για τις παραλίες. Θα μπορεί, αν θέλει, ένας βοσκός, θα πρέπει σε αυτό να αναφέρεται πλέον. Αυτός θα είναι ιδιοκτήτης πια εκεί.
Αυτός θα κανονίζει τα πάντα. Άρα πρέπει να βγει συμπέρασμα, ακόμα και από τη σκοπιά του περιβάλλοντος, δηλαδή από τέτοια αφετηρία, ποιος πραγματικά αντιστέκεται και σε αυτά τα ζητήματα. Ναι, αλλά δεν θα δημιουργηθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας για τους στιακούς άνεργους πολίτες. Θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας. Και όσοι παίρνανε 360 ευρώ επίδομα ΟΕΔ, όσοι το παίρνανε, ελάχιστοι δηλαδή, θα παίρνουν 300 ευρώ μισθό και θα δουλεύουν με συνθήκες γαλέρας. Δεν αντιλέγω ότι θα βρεθούν ούτε υποτιμάω την αγωνία του κόσμου για την ανεργία, και γιατί ουσιαστικά είναι το κυριότερο πρόβλημα της περιοχής, το ζήτημα της ανεργίας. Αλλά δεν θα λυθεί ούτε η ανεργία από αυτά. Μην ξεχνάτε ότι έχουν νομικό οπλοστάσιο με ειδικές οικονομικές ζώνες. Έχουν, η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει συνθήκες και οδηγίες στις οποίες μπορείς να εισάγεις εργαζόμενους με βάση τις συλλογικές συμβάσεις ή με βάση μισθούς των χωρών τους. Αντιλαμβάνεστε πολύ καλά, και ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, μάλλον το θέσω καλύτερα, τι σημαίνει αυτό. Και επίσης μπορούν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι της περιοχής και της Σιτίας, ειδικά στα μεγάλα ξενοδοχεία και όλου του Λασιθίου, να βγάλουν συμπεράσματα αν αυτό το μέλλον θέλουν και για τους ίδιους και για τα παιδιά τους. Και δεν νομίζω βέβαια, να το πω κι αλλιώς, μάλλον υπάρχει άλλο παράδειγμα. Ρεκόρ αφίξεων είχε η περιοχή και της Κρήτης και του Λασιθίου όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν σταμάτησε η ανεργία να μαστίζει τον κλάδο των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Δεν αυξήθηκαν οι μισθοί, παρόλο που ο τζίρος αυξήθηκε συνολικά, με στοιχεία του ίδιου της Ομοσπονδίας των Ξενοδόχων σε όλη την Ελλάδα. Αυτά τα λέω λοιπόν γιατί πράγματι θα δημιουργηθούν δουλειά. Μπορεί να πέσει από το 30% η ανεργία στο 20%, αλλά δεν θα αλλάξουν ούτε οι συνθήκες δουλειάς, θα γίνουν χειρότερες. Και αν μη τι άλλο, θεωρούμε ότι επειδή ο λαός παράγει τον πλούτο, αυτός είναι που παράγει τις υπηρεσίες, αυτός είναι που φτιάχνει αυτούς τους παραδείσους, που είναι αυτά τα μεγάλα ξενοδοχεία, και δεν είναι άλλος. Νομίζουμε ότι αξίζει να παλέψει αυτό τον παράδεισο που είναι και ο τόπος μας, να τον αξιοποιήσει υπέρ του. Γι' αυτό αξίζει πιο πολύ θυσίες τέτοιες να μην κάνει. Δεν θα πάρουμε θέση υπέρ της μιας επένδυσης της άλλης. Θέλουμε να αναδεικνύουμε ακριβώς αυτή την ουσία, ποια είναι η στόχευση, ποιο είναι το μέλλον που μας ετοιμάζουν, και από εκεί και πέρα ο λαός εννοείται να παλεύει. Στο κάθε τι να τοποθετείται, με βάση τη δική του σκοπιά, με βάση τη δικά του συμφέροντα. Αρνούμαστε γι' αυτό το λόγο. Δεν θέλουμε να παραδοθεί μπιτ παρά, και όχι μόνο από αυτή τη σκοπιά, αλλά και τα πάντα, η περιουσία δηλαδή του λαού της περιοχής, σε οποιονδήποτε. Δεν το θέλουμε αυτό. Μπορούμε και μόνοι μας να αξιοποιήσουμε την περιοχή μας. Σαν ψηφοφόρο θα σας ρωτήσω. Βέβαια. Να ψηφίσω λαϊκή, και είναι η τελευταία ερώτηση. Γιατί να ψηφίσω λαϊκή συσπήρωση και όχι κάτι άλλο. Τον κύριο Νανοτάκη, τον κύριο Τσόκα, τον κύριο Κριτσοτάκη. Γιατί εσάς? Ποια είναι η διαφορά σας? Σας πω. Η συντροπική πλειοψηφία του λαού, τι είναι? Είναι συνταξιούχοι, είναι μικρομεσαίοι αγρότες και της περιοχής μας εδώ, είναι εργατοϋπάλληλοι, άνεργοι, σε αυτούς απευθυνόμαστε καταρχάς. Αν είστε σε από αυτούς, ακούστε θα σας πω, αν δεν είστε, κλείστε τα αυτιά. Επομένως, επειδή απευθυνόμαστε σε αυτούς, τους λέμε το εξής, ότι την επόμενη μέρα πρέπει να γίνει πράξη αυτό που τόσο καιρό ακούμε εμείς σε περιοδίες μας, γιατί ξέρετε, εμείς δεν βγαίνουμε μόνο στην προεκλογική περίοδο. Στα εργοστάσια, στους χώρους δουλειάς, στον Αθηρινόλακο, στα χωράφια, όπου πήγαμε, με όποιες αδυναμίες μας. Ήταν μόνοι μου αυτό που μας έλεγαν: μα τι γίνεται, τι κάνει αυτός ο λαός, δεν ξεσηκώνεται. Πού θα πάει όλη αυτή η κατάσταση? Αυτό λέει όλος ο κόσμος και τώρα το λέει ακόμα. Πού θα μας πάνε? Άμα θέλετε να ξεσηκωθείτε, θα μπορούσε να ανάψει σπίθα από αυτές τις εκλογές. Λέμε λοιπόν στον κόσμο ότι είναι ανάγκη ακόμα αυτός ο ξεσηκωμός, ότι αν συνειδητοποιήσει ο κόσμος τη δύναμή του, ο λαός βασικά συνειδητοποιήσει τη δύναμή του, τότε θα δει και πόσο πιο αδύναμη είναι και η αντίπαλη του. Όσο είναι σκυφτός, βεβαίως θα φαίνεται ανίκητος ο αντίπαλος, θα φαίνεται ότι δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα, με μυρολατρεία θα βλέπουμε την πραγματικότητα να περνάνε και τα χρόνια, αλλά εμείς θεωρούμε και δεν το βάζουμε κάτω ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Υπάρχει ελπίδα. Απλά η ελπίδα βεβαίως δεν είναι ο εύκολος δρόμος που μποστάζουν οι άλλοι, ψήφισέ με και περίμενε. Η ελπίδα υπάρχει στον δρόμο του αγώνα, του καθημερινού, του συλλογικού, του μαζικού. Και εμείς θέλουμε να μας ψηφίσει και ο κόσμος, να μας τιμήσει με την ψήφο του και την επόμενη μέρα των εκλογών. Με την έννοια πια ότι θα τον καλέσουμε να οργανωθεί, να μαζικοποιήσει
τα συνδικάτα, τα σωματεία, τους αγροτικούς συλλόγους, τους συλλόγους γονέων. Αυτά πρέπει να κάνει την επόμενη μέρα. Αν μας ψηφίσει μόνο και δεν κάνει αυτό, θα είναι μια καλή κίνηση να μας ψηφίσει, αλλά δεν αρκεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Απλά τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε.